Κατέβα. Ωραίο, ε. Μπόνους. Καλώς τον. Κάθισε. Γεια σου. Τι κάνει, Νικόλα. Τι κάνει, τι κάνουμε. Πιο ωραίος από κοντά. Ναι, όντως. Πιο ωραίος, έτσι. Ναι. Ναι. Ναι, η κάμερα λίγο. Μήπως πρέπει να είμαστε συνεχώς κοντά, δηλαδή τώρα που θα βγεις να έρθεις κοντά με περισσότερο. Αλήθεια, είσαι πιο ωραίος τώρα πέρα από την πλάκα. Και πιο ψηλός δείχνει επίσης. Ναι, ναι. Σε αδική η κάμερα. Με αδική, ναι, μπορώ να πω. Με αδική. Όπως και σένα. Σε βλέπω τώρα και μου πέφτουν τα σάλια και σε βλέπω τηλεόραση. Λέω χειρότο πώς είναι. Εμένα με κολακεύει νομίζω. Η τηλεόραση. Νομίζω, ναι. Στο boy. Και στο girl και σε όλα. Και στο ύφος. Ακριβώς. Νίκο. Πώς νιώθεις? Να σου πω τελευταία, ήμουν προετοιμασμένος για ποιο αποτέλεσμα και να ερχόταν, είτε μείνω είτε θυθείο από το παιχνίδι. Όλα καλά, καλή εμπειρία, θα την έζησα. Θα προτιμούσες να μείνει φυσικά, έτσι δεν είναι? Ναι, εννοείται, θα ήθελα να μείνω λίγο ακόμα, ναι, εννοείται. Αλλά μπορώ να πω... Το τι κερδίζεις ξέρουμε, οικογένεια, σπίτι, ναι, ναι, εννοείται, εννοείται. Που σε πάρα έχουν δει και τόσο καιρό. Ναι. Τι χάνεις από το μέσα? Χάνω, πιστεύω ότι... Θα ήθελα να προχωρήσω λίγο παρακάτω, να δω πέρα, πώς... Πέραν του παιχνιδιού, πρακτικά, από αυτά που είχες μέσα, τι είναι αυτά που θα σου λείψουν? Πιστεύω σε, θα... σε επίπεδο προσώπων τι θα σου λείψει? Θα μου λείψουν, πιστεύω, αυτά τα άτομα που ήρθα πιο κοντά, δηλαδή ο αντιδήμαρχος, ο Μπέντζι, ο Δημήτρης ο Πυργίδης, η Ράνια και η Άννα Μαρία που ήρθαμε κοντά, δηλαδή με αυτούς ήρθα περισσότερο κοντά. Τον οποίον Μπέντζι, να σου πω ότι τον υποδίθηκες άριστα. Ευχαριστώ, ναι, όλοι μου το είπανε, όλοι στο σπίτι με είπαν ότι τον κάνεις, λέει, καταπληκτικά. Ειδικά όταν βρήκα και το μαλλί και το έβαλα. Τώρα που θα γυρίσεις σπίτι να τον κάνεις και στη γυναίκα σου. Θα το κάνω, θα το κάνω. Να την κυνηγάς και να της λες χάος. Νίκο, θα σε δέσει. Ναι. Θυμάμαι όταν μπήκες, είπες τους στόχους σου ότι είναι εφόσον καταφέρεις να φτάσεις μέχρι το τέλος, το έπαθλο, να φτιάξεις ένα σπίτι, να βελτιώσεις τη ζωή σου. Έτσι ακριβώς, ναι, έτσι ακριβώς. Συνεχίζουμε, προχωράμε παρακάτω. Μου δόθηκε μία ευκαιρία, την άρπαξα. Ήρθα, έφτασα μέχρι εδώ που έφτασα, δοκίμασα, όλα καλά, προχωράμε. Λοιπόν, ένα χειροκρότημα στον Νίκο. Μπράβο, Νίκο. Από ποιο ακριβώς μέρος είσαι? Από το Κιλκής. Από το Ίσωμα. Πας επάνω, Κιλκής, ναι, ναι, ναι. Θεσσαλονίκη, μάλιστα. Πόσα χιλιόμετρα από το Κιλκής είναι το χωριό σου? 35 χιλιόμετρα. Θα φύγεις απόψε, ξέρεις? Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Εξαρτάται και από εμάς, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Καλή επιστροφή. Φαντάζομαι ανυπομονείς να δεις έστω και αυτό το μικρό διάστημα σύζυγο και παιδιά, ναι, έτσι δεν ναι, είναι? Ναι, 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 έτσι, ναι, ναι, πάρα πολύ ανυπομονώ. Και τις κατσίκες σου. Και τα ζώα μου και τα όλα, 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 όλους. Καλή επιστροφή να έχεις, καλή επιτυχία, καλή τύχη στη ζωή σου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου. Ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Χαιρέτησε τον Νικόλα και θα έχω και εγώ κάτι να του πω. Σε χαιρέτησε ο Χάρης και σου είπε καλή επιτυχία. Και η ερώτησή μου είναι, ετοιμάζεσαι μετά από τον Big Brother να πας στο Next Top Model? Όχι, όχι. Α, γιατί καλή επιτυχία, εγώ λέω μάλλον θα έχει κάποια τέτοια πρόταση. Και το άλλο που θέλω. Δεν νομίζω ότι θα τον άφηνε η σύζυγος όμως. Θυμάσαι πώς αντέδρασε όταν του είπε. Ξέρω, ρε παιδί μου, πολλά έχουν δει. Σιγά μην διαλέξουν εσένα, λέει. Αλλά αυτό μου φέρνει τρόμο. Λοιπόν, αλλά άστο τώρα αυτό. Θέλω να κλείσουμε οι δυο μας αυτή τη σχέση, γιατί μπορεί να έχουμε οποιαδήποτε. Το Κιλκής Αθήνα είναι τίποτα. Να πούμε το. Δεν ξέρω να βόσκω. Άλλες μπουβάλες. Έλα, μπράβο. Δεν το ξέρω. Με business ήμπλεξα μεγάλες. Είναι το ποιμενικό ροκ του Μιλιώκα, έτσι. Το έχεις τραγουδήσει ή... Το έχω ακούσει σαν στίχο, αλλά δεν το έχω τραγουδήσει ποτέ, όχι. Δεν το οποίο βγήκε πολύ πριν γεννηθεί. Δεν έχει σημασία. Δεν θέλω να σου πω ότι... Ναι. Αναγεννιέται όμως το τραγούδι. Okay. Λοιπόν, να σου πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Φιλιά σε όλους εκεί στη γυναίκα σου, στα παιδιά σου. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, θα τα πούμε. Θα λέμε. Ρε δεν ξαναβόσκει, άλλες μου βάλες. Έτσι πρέπει να πας σπίτι. Ότι δηλαδή πήραν τα μυαλά σου αέρα. Ναι.